Γεια και χαρά σε όλους εσάς που συντονιστήκατε για να δείτε το σημερινό παιχνίδι. Οι καιρικές συνθήκες θα έλεγα πως είναι ιδανικές για ποδόσφαιρο. Και αυτό αποτελεί ένα καλό ιονό για το θέαμα που πρόκειται να παρακολουθήσουμε. Η προσμονή του κόσμου ούτως ή άλλως είναι μεγάλη και αυτό φάνηκε τόσο από την προσέλευσή του όσο και από τις εκδηλώσεις του πριν από την έναρξη του μάτς. Ένα γήπεδο στολίδι που σίγουρα σε φτιάχνει. Είτε αγωνίζεσαι σε αυτό, είτε βλέπεις αγώνα. Για να δούμε τι θα γίνει. Πιζάρο ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σιντιμπέ, η στέλνη προς την περιοχή. Ήταν πολύ άστοχη αυτή η σέντρα. Τάισον. Σιντιμπέ. Πιζάρο. Σιμάνσκι. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Πόνσε. Ναι, πέρασε η παλιά. Γκαρσία. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του. Πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Προς το παρόν δεν έχει σημειωθεί ακόμα γκολ στον αγώνα. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ επιτιθέμενος. Λέων, είναι υποστενή παρακολούθηση. Θα πρέπει να προσέχει διπλά. Νομίζω, Χρήστο, πως θα πρέπει να ελέγξει λίγο τον εαυτό του και την επιθετικότητα που βγάζει προς αντιπάλους. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Σιμάνσκι. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Την κλωτσάει. Κάλενς. Πάει για τον γκολ. Λίγο ήθελε για να καταλήξει μέσα. Ο Κάλενς δεν έκανε και την καλύτερη επιλογή εδώ. Για μένα έπρεπε να είχε πασάρει ή να είχε σουτάρει με καλύτερες προϋποθέσεις. Είναι φάουλ και ο διαιτητής το καταλογίζει. Και μπαστούνια σε αυτήν την φάση. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ.
με αυτή την ατομική προσπάθεια εξέθεσε την αντίπαλη άμυνα. Για καλή του τύχη όμως ήταν άστοχος. Ο κόσμος εδώ ακόμα περιμένει να δει κάποιο τέρμα. Βίντα. Χατζησαφή. Ο Σιμάνσκι με την μπάλα. Κάλενς. Σιντιμπέ. Πιζάρο. Στην μπάλα ο Πόνσε. Βλέπει Δίκ, σουτάρει. Επιχειρήμια και πάλι. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά στο να προηγηθεί λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης του ημιχρόνου. Αλλά δεν τα κατάφερε. Νομίζω πως η ομάδα έκανε φοβερό παιχνίδι προς το τέλος του ημιχρόνου, ανεβάζοντας κατακόρυφα το ρυθμό και δημιουργώντας διαρκώς φάσεις. Μπορεί να μην ανταμείφθηκαν ακόμα, αλλά κάτι μου λέει πως θα συνεχίσουν έτσι και μετά την ανάπαυλα. Οπότε μόνο σε καλό μπορεί να τους βγει αυτό. Καμιά ομάδα δεν δέχτηκε γκολ. Το 0-0 παραμένει. Και να είμαστε πάλι εδώ. Το δεύτερο μέρος άρχισε. Η ΑΕΚ τα πήγε πολύ καλά. Θα πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι παρά το σκορ. Αν δείξουν την ίδια επιμονή και προσήλωση στο πλάνο τους, θα ανταμειφθούν. Είναι ευκαιρία. Καταλήγει στα δίκτυα. Μπήκανε πολύ φουριόζοι στο γήπεδο. Φοβερή η αντίδρασή του. Αν και κανείς δεν αμφισβητεί τις ικανότητες του σκόρερ, η άμυνα εδώ σίγουρα φέρνει μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά, στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στα σκαριά. Με αυτό κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς το όνειρο. Έβαλαν πρώτη γκολ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα συγγύσει για πολύ το κοινό. Θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη τώρα. Η ΑΕΚ σαν να προσπαθεί να απλωθεί σε όλο το γήπεδο. Συμφωνείς, Γιώργο? Ναι, Χρήστο, και βλέπουμε τα ακραία μπακ να προωθούνται πολύ, αλλά κρύβει και ένα ρίσκο αυτή η κίνηση. Μπορεί κάποια στιγμή να ξεμείνουν μπροστά και να αφήσουν πίσω την άμυνα εκτεθειμένη. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσει να περάσει. Τον τροφοδοτεί έξοχα. Θα ψάξει το γκολ. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Εδώ έδειξαν πόσο καλά γνωρίζουν την τέχνη της αντεπίθεσης. Υπό άλλες συνθήκες, μάλλον θα είχαν σκοράρει. Μπράβο τους πάντως για τη φοβερή τους ταχύτητα. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μπάμπα. Πιστεύω ότι αν ήμουν εγώ στον πάγκο, θα φώναζα στους παίκτες μου να παραμείνουν ψηλά και να ψάξουν για άλλο ένα γκολ για να σιγουρέψουν το παιχνίδι. Δοκιμάζει το σουτ. Φοβερή απόκρουση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Η σέντρα κατευθύνεται προς το κέντρο. Μία κεφαλιά. Τι γκολ πέτυχε ο παίκτης. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είχα το προαίσθημα ότι αυτό θα γινόταν σύντομα. Μπράβο του, εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την ωραία σέντρα. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατάλληλη δύναμη. Οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει.
και θα έχουμε αλλαγή, ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Αυτό κι αν ήταν το νοτική ένεση για το ηθικό τους. Για να δούμε τώρα, θα πάνε και για την νίκη. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Και άλλη ευκαιρία. Αυτό είναι απίστευτο. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική. Να εξαργυρώσει δηλαδή κάποια ευκαιρία. Κεφαλιά! Μία μακρινή παλιά μπροστά. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Τάισον. Έξοχη πάσα και ευκαιρία. Τάισον! Φοβερή ενέργεια ο Τάισον. Αυτό πραγματικά δεν υπάρχει. Όπως παίζουν τις αντεπιθέσεις, το κάνουν και φαίνεται απλό. Άπαξ και κλέψουν την μπάλα, ξετυλίγονται με μεγάλη μαεστρία και άντε πιάσ' τους μετά. Είναι για σεμινάριο. Προηγούνται. Η ερώτηση είναι αν θα καταφέρουν να αντέξουν στα τελευταία αυτά λεπτά. Να και το στήριγμα. Ο αγώνας τελείωσε. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατάλληλη δύναμη, οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Και θα έχουμε αλλαγή, ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Αυτό κι αν ήταν το νοτική ένεση για το ηθικό τους. Για να δούμε τώρα, θα πάνε και για την νίκη. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Και άλλη ευκαιρία. Αυτό είναι απίστευτο. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική. Να εξαργυρώσει δηλαδή κάποια ευκαιρία. Κεφαλιά! Μία μακρινή παλιά μπροστά. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Τάισον. Έξοχη πάσα και ευκαιρία. Τάισον! Φοβερή ενέργεια ο Τάισον. Αυτό πραγματικά δεν υπάρχει. Όπως παίζουν τις αντεπιθέσεις, το κάνουν και φαίνεται απλό. Άπαξ και κλέψουν την μπάλα, ξετυλίγονται με μεγάλη μαεστρία και άντε πιάσ' τους μετά. Είναι για σεμινάριο. Προηγούνται. Η ερώτηση είναι αν θα καταφέρουν να αντέξουν στα τελευταία αυτά λεπτά.
στίγμα. Ο αγώνας τελείωσε. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατάλληλη δύναμη, οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Και θα έχουμε αλλαγή, ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Αυτό κι αν ήταν το νοτική ένταση για το ηθικό τους. Για να δούμε τώρα, θα πάνε και για την νίκη. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Και άλλη ευκαιρία. Αυτό είναι απίστευτο. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική, να εξαργυρώσει δηλαδή κάποια ευκαιρία. Κεφαλιά! Μία μακρινή παλιά μπροστά. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Τάισον. Έξοχη πάσα και ευκαιρία. Τάισον! Φοβερή ενέργεια ο Τάισον. Αυτό πραγματικά δεν υπάρχει. Όπως παίζουν τις αντεπιθέσεις, το κάνουν και φαίνεται απλό. Άπαξ και κλέψουν την μπάλα, ξετυλίγονται με μεγάλη μαεστρία και αντεπιάσουν τους μετά. Είναι για σεμινάριο. Προηγούνται. Η ερώτηση είναι αν θα καταφέρουν να αντέξουν στα τελευταία αυτά λεπτά. Και το σφύριγμα. Ο αγώνας τελείωσε.